Καλημέρα κύριε Στολάκη και καλημέρα στους ακροατές μας. Είστε καλά? Καλά, εσείς? Είμαστε καλά όσο βέβαια μπορούμε να είμαστε καλά, βλέποντας αυτές τις εικόνες που διαδραματίζονται τα τελευταία 24 ώρα ανοιχτά της Πύλου. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας, κύριε Υπουργέ, τώρα και με αφορμή το ναυάγιο και όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες. Βλέπω ότι στο εσωτερικό της χώρας αναπτύσσεται πάλι μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων. Αν έπρεπε να βοηθήσουν οι λιμενικές αρχές της Ελλάδας, γιατί δεν έδρασαν γρηγορότερα, εάν δεν έπρεπε να βοηθήσουν, παρακαλώ. Εντάξει, νομίζω ότι μια τέτοια συζήτηση δεν οδηγεί πουθενά και το λέω αυτό διότι εδώ έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο είναι τεράστιο, διαχρονικό, δεν θα τελειώσει αύριο και ένα φαινόμενο για το οποίο θα πρέπει συνέχεια όλοι μας να είμαστε και πιο έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε και πιο γνώστες της κατάστασης. Λοιπόν, δεν μπορούμε να ξέρουμε τις λεπτομέρειες του τι συνέβη εκεί πάνω, γι' αυτό υπάρχει και μία έρευνα η οποία θα μας κατατοπίσει για το αν όλα γίνανε σωστά ή κάτι μπορούσε να γίνει. Μετά από παραγγελία και του κυρίου Ντογιάκου έχουν ανοίξει σε όλα τα επίπεδα, υπάρχουν εξελίξεις αυτή τη στιγμή, κύριε Γερουλάνε. Μα έτσι είναι και δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Κοιτάξτε, κύριε Στολάκη, αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα ισχύει όσο η Ευρώπη είναι πολύ πιο πλούσια από τις γείτονες χώρες και όσο στις γείτονες χώρες η Ευρώπη υποστηρίζει ακόμα καθεστώτα τα οποία είναι ουσιαστικά ολιγαρχικά ή ακόμα και μαφίες όπως είναι σε διάφορα κράτη της Μεσογείου. Όσο αυτά τα καθεστώτα επιβιώνουν και όχι μόνο επιβιώνουν, πολύ συχνά τρέχουμε να δούμε ποιο ευρωπαϊκό κράτος μπορεί να γίνει ο καλύτερος του σύμμαχος, τόσο αυτοί θα έχουν το θάρρος να παίρνουν τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να στέλνουν στο θάνατό τους χιλιάδες άτομα. Λοιπόν, αυτό είναι το φαινόμενο που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Σίγουρα θα υπάρχουν καλύτερες μέρες και χειρότερες μέρες στην αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, αλλά τώρα το να τρογόμαστε μεταξύ μας είναι μεγάλη κουβέντα. Συμβαίνει όμως, κύριε Υπουργέ, το βλέπετε, φαντάζομαι, και στους τηλεοπτικούς σας δέκτες και στις συζητήσεις οι οποίες γίνονται μεταξύ των εκπροσώπων των κομμάτων. Εντάξει, νομίζω ότι εδώ θέλει μια νυφαλιότητα καταρχήν εθνική, διότι μην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα είναι η ιδιαίτερη χώρα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτά τα θέματα. Υποφέρει περισσότερο από άλλες χώρες, κουβαλάει πολύ μεγαλύτερο βάρος ευθύνης από άλλες χώρες. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε ένα ενωμένο μέτωπο απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει πολύ δρόμο ακόμα να διανύσει μέχρι να αρχίσουμε να συζητάμε ότι αντιμετωπίζει τα θέματα της μετανάστευσης και να απαιτήσουμε όλοι μαζί πια και ενωμένη μια πολύ πιο ενεργή Ευρώπη και σε ό,τι αφορά τη φύλαξη των συνόρων, το οποίο είναι αδιαπραγμάτευτο, αλλά και σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων, τα οποία έχουν ένα τεράστιο ανθρωπιστικό χαρακτήρα και δεν μπορεί να τα βλέπουμε μόνο ως... ως απόμακρα γεγονότα. Μάλιστα. Άλλωστε και ο κύριος Ανδρουλάκης πολλές φορές έχει πει και με την ιδιότητα πρώην του Ευρωβουλευτή, αλλά και ως αρχηγός του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, ειδικότερα για τα βόρεια σύνορά μας, ότι τα σύνορα της Ελλάδας είναι τα σύνορα της Ευρώπης. Επομένως, θα πρέπει να μεριμνήσει και η ίδια η Ευρώπη για την προστασία τους. Τώρα, πάμε λίγο στα πολιτικά, σε αυτά τα οποία λαμβάνουν χώρα, κύριε Υπουργέ, τις τελευταίες ημέρες, τα τελευταία μέτρα μέχρι και τις κάλπες της 25ης του Ιούνιου. Υπάρχουν συζητήσεις για τα ζητήματα της επικαιρότητας. Μας απασχόλησε στο προηγούμενο διάστημα το ζήτημα της Ροδόπης, νωρίτερα οι προτάσεις των κομμάτων για την φορολογία. Θέλω να ρωτήσω κατά πόσο πιστεύετε ότι σε αυτό το μήνα που έχει μεσολαβήσει από τις προηγούμενες κάλπες μέχρι και τις επόμενες, οι πολίτες τελικά έχουν γίνει σοφότεροι από αυτή την δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η συζήτηση είναι ενεργή και είναι ενεργή και θα έλεγα με ενδιαφέρουσα αντιπαράθεση θεμάτων. Θυμόσαστε ότι στον προηγούμενο γύρο είχαμε επικεντρωθεί πολύ περισσότερο στο τι σημαίνει απλή αναλογική και πώς μπορεί να συνεργαστούν τα κόμματα κτλ. Σήμερα βλέπουμε πια να ανοίγουν θέματα της καθημερινότητας και αυτό θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ θετικό.
Μην με παρεξηγείτε, δεν θεωρώ το θέμα της απλής αναλογικής μικρό θέμα, το θεωρώ τεράστιο θέμα. Αλλά καταλαβαίνω γιατί και καταλαβαίνω γιατί... Τεράστιο θέμα, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ σας κατηγορεί και εσάς στο ΠΑΣΟΚ ότι δεν βάλατε πλάτη για να περπατήσει το αφήγημα της απλής αναλογικής και ότι ενώ σας έδινε το χέρι της συνεργασίας, εσείς κοιτούσατε να το δαγκώσετε. Αυτά λέει ο κύριος Τσίπρας, όχι για το ΠΑΣΟΚ αποκλειστικά, για τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρίως αυτά τα οποία αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικά. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή έχει μεγαλύτερα προβλήματα από ότι είναι γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ και καλύτερα καλά θα κάνει να ασχοληθεί με τα δικά του θέματα από το να ασχολείται με το, δηλαδή το πώς χειρίστηκε εκείνος διάφορα πράγματα, αντί να ψάχνει για το τι του φταίει στο ΠΑΣΟΚ. Και θα σας πω το πολύ απλό. Ούτε ο κύριος Τσίπρας πήρε την εντολή σχηματισμού της κυβέρνησης, αλλά και ακόμα και όταν ήταν στην προεκλογική εκστρατεία μιλούσε απαξιωτικά για την ιδέα μιας κυβέρνησης ηττημένων, πράγμα το οποίο στην απλή αναλογική, αν την ξέρεις και την αξιολογείς σωστά, δεν υπάρχει. Δηλαδή μην ξεχνάτε ότι στην απλή αναλογική, αν δεν έχει 46%, δεν είσαι κερδισμένος. Άρα ουσιαστικά όλοι χαμένοι είναι, το βάζω σε εισαγωγικά. Λοιπόν, όταν έχεις μια νοοτροπία που λες ότι εγώ θα κάνω κυβέρνηση μόνο αν είμαι πρώτος, δείχνει ότι ούτε εσύ έχεις καταλάβει ακριβώς τι ήταν αυτό που πρέσβευες. Γι' αυτό λέω, ας κοιτάξει ο ίδιος το δικό του το μαγαζί και ας αφήσει εμάς να κάνουμε την πολιτική έτσι όπως εμείς θεωρούμε ότι πρέπει και να κρυφθούμε από τον ελληνικό λαό. Βέβαια, το δικό του το μαγαζί εντός εισαγωγικών, κύριε Γερουλάνο, εξαρτάται πάρα πολύ από την πορεία του δικού σας του μαγαζιού και την εξέλιξη του δικού σας του μαγαζιού. Γίνομαι πολύ συγκεκριμένος. Τα μηνύματα τα οποία λάβατε κι εσείς ως ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής στις προηγούμενες εκλογές είναι πολύ συγκεκριμένα. 40% η αύξηση των δυνάμεών σας σε σχέση με τις εκλογές του 2019 και ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει πλέον το ΠΑΣΟΚ Κινάλ να αποτελέσει την αξιόπιστη αντιπολίτευση της χώρας κόντρα στη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας ότι το κόμμα σας είναι και ο ιστορικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς αυτό που έχουμε πει είναι ότι θέλουμε σε κάθε... Αυτό σημαίνει ότι ο κύριος Τσίπρας είναι λογικό λίγο να θορυβείται από την άνοδο τη δική σας. Καλά, προφανώς είναι λογικό να θορυβείται, αλλά πάλι λέω ότι δεν έχει, ας κοιτάξει εκείνος τι πρέπει να κάνει διαφορετικά, όχι να μας λέει μας τι πρέπει να κάνουμε διαφορετικά. Ας πάμε όμως στα αποτελέσματα του ΠΑΣΟΚ, γιατί πιστεύω ότι έχουν ενδιαφέρον. Όπως είπατε, είναι μια σοβαρή αύξηση του 40% και είναι κάτι το οποίο, αν θέλετε, μας γεμίζει ευθύνες. Αυτό το οποίο ξέρουμε όλοι πολύ καλά είναι ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν ποτέ ένα κόμμα διαμαρτυρίας, είναι ένα κόμμα εξουσίας. Άρα θεωρούμε ότι οι προτάσεις μας θα πρέπει κάποια στιγμή να φτάσουν να γίνουν πολιτικές της χώρας. Αυτός είναι ο απότερος στόχος μας. Σιγά σιγά λοιπόν και σε κάθε εκλογική αναμέτρηση θέλουμε να αυξάνουμε τα ποσοστά μας, κυρίως όμως να αυξάνουμε την επιρροή μας. Δηλαδή να μας ακούει ο κόσμος και να λέει ναι, αυτό μου κάνει, αυτό είναι αυτό που θα ήθελα για την Ελλάδα της επόμενης μέρας. Δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε, αλλά σίγουρα το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών μας δίνει την ελπίδα ότι ο κόσμος μας ακούει πολύ πιο προσεκτικά από ό,τι μας άκουγε παλιά και αποτελούμε για την Ελληνίδα και τον Έλληνα μια αξιόπιστη πρόταση. Αντιπολίτευση σε πρώτη φάση, κυβέρνηση σε δεύτερη. Μάλιστα, ο στόχος, κύριε Υπουργέ, εν όψη των εκλογών που θα γίνουν σε λιγότερο από 10 μέρες, σε 9 μέρες από σήμερα. Να αυξήσουμε τα ποσοστά μας. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ ξεκάθαροι σε αυτό. Να ακουστούν οι ιδέες μας, να πείσουμε περισσότερο κόσμο ότι αυτά τα οποία λέμε έχουν αξία και να αυξήσουμε τα ποσοστά μας. Θα είναι μια ένδειξη ότι πορευόμαστε προς σωστή κατεύθυνση και ότι ο κόσμος μας ακούει. Τώρα, αύξηση των ποσοστών σας, βέβαια στις δημοσκοπήσεις βλέπουμε ότι υπάρχει μια στασιμότητα σε σχέση με τις εκλογές του Μαΐου. Στο 11% σας δίνει, για παράδειγμα, μια νέα δημοσκόπηση που έχω ανοιχτή μπροστά μου. Αναφέρομαι σε αυτή την έρευνα της εταιρείας Opinion Poll για το thetalk.gr. Κοιτάξτε, τις δημοσκοπήσεις τις παίρνω πολύ σοβαρά και έχω συνεργαστεί εξαιρετικά με πολλούς Έλληνες δημοσκόπους. Θεωρώ ότι το εργαλείο αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Δεν μπορεί να είναι όμως ένα εργαλείο το οποίο, αν θέλετε, σχηματοποιεί το πολιτικό σκηνικό. Γιατί το λέω αυτό? Είδαμε ότι και την τελευταία φορά
τα πράγματα δεν ήταν ακριβώς όπως τα βγάζανε οι δημοσκοπήσεις. Δεν σημαίνει όμως ότι. Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες ημέρες σας δίνανε με μονοψήφιο ποσοστό και που αγγίζατε μάλιστα και το εκλογικό αποτέλεσμα του 19. Αυτές τις δημοσκοπήσεις θυμάμαι εγώ για το Πασόκ κοινά, το τελευταίο δεκαήμερο. Μα ήταν πολύ δυσάρεστο αυτό που συνέβη και βεβαίως ήταν πάρα πολύ δυσάρεστο και άστοχο πιστεύω. Η κατηγορία κάποιων δημοσκόπων ότι αλλάξανε τα νούμερά τους γιατί φοβόντουσαν τον bullying του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω ότι αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Θέλουμε όλοι να κρατήσουμε το κύρος των δημοσκοπήσεων ψηλά, πρωτίστως προφανώς οι άνθρωποι οι οποίοι τις κάνουν, και πιστεύω ότι ο καλύτερος τρόπος να το κάνουμε αυτό είναι να τις χρησιμοποιήσουμε ακριβώς για αυτό που είναι ένα εργαλείο για να δουλεύουν τα κόμματα και να αντιλαμβάνονται τι κάνουν σωστά, τι κάνουν λάθος, και πολύ λιγότερο ένα εργαλείο το οποίο σχηματοποιεί την κοινή γνώμη. Μάλιστα. Κύριε Γερουλάνη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συζήτηση. Την καλημέρα μας από την Θεσσαλονίκη, τη Μουντή Θεσσαλονίκη για σήμερα. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Γεια σας, κύριε Υπουργέ, γεια σας.